Είναι τα Pod Radio του Pro News. Ελλάδα FM, το ελεύθερο ραδιόφωνο, Νίκος Βασιλιάδης, καθηγητής Πανεπιστημίου της Νομικής στη Θεσσαλονίκη, δικηγόρος και πρόεδρος της κίνησης Ελεύθερη Πατρίδα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, αγαπητέ Αργύρη, στο κλεινό Νάστη, από την πρωτεύουσα Μακεδονίας Θεσσαλονίκη μας και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που θεραπεύω στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο μου, εκεί στη Βόρεια Ελλάδα τώρα, τι λένε για όλη αυτή την προκλητικότητα της Τουρκίας? Η απάντηση είναι αυτονόητη. Προφανώς αυτή η προκλητικότητα οφείλεται, κατά την άποψή μου και βεβαίως των περισσότερων ελλαδιτών, σε αυτήν την πολιτική του κατευνασμού, του ενδοτισμού, της γραμμής ΕΛΙΑΜΕΠ, θα έλεγα, που διαπερνά όλο το πολιτικό σύστημα και όλο το πολιτικό φάσμα. Όταν, ξέρεις, αγαπητέ Αργύρη, εγώ κάνω στο μεταπτυχιακό ακριβώς αυτό για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ελληνοτουρκικές διαφορές, για το θέμα της ΑΟΣ, για το θέμα της αποστρατικοποίησης κτλ. Είναι προφανές ότι το διεθνές δίκαιο είναι με την Ελλάδα. Θα πρέπει να πω δεν το εξής, ότι πέρα από το δίκαιο της θάλασσας που προβλέπει τα 12 ναυτικά μίλια, που η Τουρκία το εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα και δεν το εφαρμόζει εδώ, υπάρχει και το FAR Αθηνών, το οποίο είναι αναγνωρισμένο στα 10 ναυτικά μίλια. Υπάρχει νόμος του 1913, παρακαλώ, που επίσης προβλέπει 10 ναυτικά μίλια. Δυστυχώς λοιπόν εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι τρέφουμε την, αυτή την στάση της Τουρκίας, την προκλητικότητα κτλ. Να θυμίσω ότι έφτασε στο σημείο, λίγο μετά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, να γίνουν υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών 2 χιλιόμετρα έξω από την Αλεξανδρούπολη, έτσι, που προφανώς δεν τίθεται θέμα εν αέριου χώρου κτλ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει να κάνει ακριβώς με την ενδοτικότητα η οποία μας χαρακτηρίζει όλα τα ζητήματα. Και να μην ξεχνάμε ότι εμείς εδώ οι Βορελαδίτες έχουμε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία και για το θέμα των Σκοπίων βεβαίως. Λοιπόν, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει και μια αλλαγή στάσης σε αυτό το θέμα, ενώ υπάρχει, να θυμίσω ότι οι Τούρκοι έκαναν πριν από λίγες μέρες μια άσκηση στρατιωτική στην οποία συμμετείχαν και Σκοπιανοί. Και ενώ λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρή παραβίαση κτλ., δυστυχώς και η σημερινή κυβέρνηση, ενώ έλεγε άλλα προεκλογικά, υπερθεματίζει υπέρ της ενταξιακής πορείας των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, και έρχεται και θέτει βέτο η Βουλγαρία. Υπάρχει πολύ μεγάλη πραγματικά δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά της σημερινής κυβέρνησης, που ακολουθεί την ίδια γραμμή με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Παρόλα αυτά όμως, αγαπητέ μου Νίκο, φαίνεται ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική, και δια του ιδίου του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά βεβαίως πρωτίστως δια του Πρωθυπουργού, έχουμε πάει χάρτες, έχουμε ενημερώσει τη διεθνή κοινή γνώμη. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Όλα αυτά πώς, ας πούμε, συνδυάζονται με τον ενδοτισμό? Επαναλαμβάνω, προφανώς είναι πολύ σωστό αυτό που θέτεις. Εγώ συνηθίζω να λέω στους φοιτητές μου, επειδή είμαστε, όπως είπα, στο Τμήμα Διεθνών Πανεπιστημιακών Σπουδών, το βασικό αξίωμα της διπλωματίας, που το έχει πει ο Λόρδος Πάλμερστον και το έχει επαναλάβει και ο μάγος διπλωματίας, ο Χένρι Κίσιντζερ, δεν υπάρχουν σταθεροί φίλοι, σταθεροί εχθροί, υπάρχουν σταθερά συμφέροντα. Λοιπόν, λέω, όταν βγαίνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, για να φέρω στον κύριο Κοντζιά, και λέει δεν πρέπει να είμαστε μονοχοφάιδες, όταν βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης και λέει ότι θα είμαστε μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια κτλ., όταν υπογράφουμε με την Αίγυπτο καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο πρέπει να το πούμε. Το αυτονόητο που θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα είναι να συμφωνήσει σε ΑΟΣ με την Κύπρο, που είναι το μόνο εύκολο. Αυτό θέλει και το πρόβλημα και του Καστελούς και οτιδήποτε. Λέω λοιπόν, πάμε στη συμφωνία με την Αίγυπτο, όπου ουσιαστικά δίνει μερική επίρρεια σε κάποιες περιοχές, δηλαδή νότια της Κρήτης, εκεί στο Καστελόριζο κτλ. Άρα δίνει νομικά επιχειρήματα σε βάρος της Τουρκίας. Καλά κάνει και δίνει τους χάρτες, φτάνει όμως αυτό να είναι και σε πρακτικό επίπεδο να γίνει αυτή η αποτύπωση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, επειδή είδαμε ότι υπήρχε μια κορύφωση και υπήρχαν και δημοσιεύματα, ακόμη μπορεί να έχουμε και ένα θερμό επεισόδιο, να φτάσουμε έτσι σε μια ανοιχτή σύραξη, είδαμε ότι τελευταία υπάρχει αποκλιμάκωση προς επίρρωση αυτού που λέω. Τι μεσολάβησε, αγαπητέ Αργύρη? Η συνάντηση 14 Ιουνίου του κυρίου Καλίν, του Προέδρου, του Συμβούλου, του Προέδρου στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο. Έτσι λοιπόν ο Τζέικ Σάλιβαν, ο Σύμβουλος Ασφαλείας των ΗΠΑ, και βέβαιως η αντίστοιχη, η ομολογή του Γερμανίας, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου,
Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν? Προφανώς όλοι αυτοί οι υδρώντες παίκτες του διεθνούς συστήματος δεν επιθυμούν μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, ειδικά σήμερα, και θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Πούτιν. Είναι προφανές λοιπόν ότι πίεσαν σε αυτή την κατεύθυνση, γι' αυτό και υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Αυτό είναι ακριβώς που λέω, ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε, και καλώς θα χρησιμοποιούμε, αλλά δεν πρέπει να γίνεται συγκυριακά. Γιατί όταν έρχεται η ώρα να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, δυστυχώς εκεί επικρατεί η γραμμή ΕΛΙΑΜΕΠ. Επαναλαμβάνω και το λέω με πολύ μεγάλη έτσι απαρέσκεια. Για την σύσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, όπου θα βρεθούν Μητσοτάκης και Ερντογάν, τι προβλέπεις? Γιατί τώρα ξέρεις, η Μαδρίτη είναι και λιγάκι βεβαρημένη. Ναι, υπάρχει ακριβώς, ακριβώς αυτό, πολύ σωστή σημειολογία, γιατί πραγματικά μετά την κρίση στα Ήμια, το επόμενο βήμα ήταν ακριβώς η συμφωνία της Μαδρίτης, που να θυμίσω ότι η κυβέρνηση μην την πανηγύρισε, ενώ υπήρχε σαφής δήλωση για ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Άρα ήταν η πρώτη αμφισβήτηση και η δημιουργία των κρύων ζωζών. Λοιπόν, ελπίζω στη Μαδρίτη μπορεί να μπούμε σε μια διαδικασία πραγματικά αποκλιμάκωσης. Εγώ θεωρώ ότι δεν συμφέρει, και η Τουρκία μπορεί να βρυχάται και να έχει αυτές τις πομπόδεις δηλώσεις ότι πριν θα πάρει το τυπάτο πριν 100 χρόνια, ότι το τζίνι έχει βγει από το μπουκάλι και το καθεξής. Αλλά ξέρετε, οι Τούρκοι σε μια δεδομένη στιγμή θα σταθμίσουν, γιατί ξέρω ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος τυχόν οποιαδήποτε ενέργεια, και ειδικά το καλοκαίρι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να υπάρχουν. Βεβαίως η τουρκική εισβολή έγινε καλοκαίρι, αλλά με δεδομένα, τα σημερινά δεδομένα, με το θέμα του τουρισμού κτλ., νομίζω ότι θα υπάρχει περαιτέρω αποκλιμάκωση. Το ελπίζω και το εύχομαι. Τώρα, από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχει και το θέμα αυτό που η Τουρκία θέτει βέτο στη Σουηδία, προφανώς βάζοντάς στο μπαζάρι για να πάρει κάποια ανταλλάγματα, επαναλαμβάνω, ελπίζω να μην μπούμε σε μια διαδικασία μέσα σε αυτή τη λογική γενικότητα του ΝΑΤΟ να υπάρχει πίεση για μια ακόμα φορά προς την Ελλάδα, προκειμένου να υποχωρήσει από τα εθνικά της συμφέροντα. Γιατί αν δείτε και τις δηλώσεις ακόμη και Αμερικανών αξιωματούχων, λένε ότι είναι μια διαφορά, πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν, να υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση και ούτω καθεξής. Δηλαδή παίρνουν μια, δεν θα έλεγα κάποιες αποστάσεις, αλλά είναι στη γραμμή αυτή ότι βρείτε τα. Λοιπόν, εκεί είναι ένα θέμα το οποίο θέλει προσοχή. Ελπίζω και εύχομαι ότι πραγματικά στη Μαδρίτη δεν θα έχουμε μια επανάληψη, ένα remake του 1997. Να πάμε λίγο στην καθημερινότητα. Το σουβλάκι, το πιτόγυρο, πόσο έχει πάει στη Θεσσαλονίκη, Νίκο? Από 3 ευρώ που ήταν, έχει πάει τουλάχιστον 3,5 και 4 ευρώ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, ακριβώς. Εγώ τώρα σήμερα το πρωί πήγα να βάλω βενζίνη που βάζω 50 ευρώ, που είναι προσφορά, μια καλύτερη υποτίθεται βενζίνη, τα 35 ήταν φόροι. Λοιπόν, υπάρχει μια γενικότερη, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή επικαλούμενη την αύξηση στα καύσιμα, επικαλούμενη γενικότερες αυξήσεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και ζέον ζήτημα, και ειδικά το θέμα των καυσίμων. Ξέρετε, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα πηγαίνουν στα Σκόπια και στην Βουλγαρία για να βάλουν βενζίνη. Είναι ένα ερώτημα λοιπόν ότι ενώ αγοράζουν τα δικά μας ελληνικά διαδηλωτήρια, γιατί έχουν πολύ πιο φθηνή βενζίνη. Έτσι, κάτι το οποίο συζητιέται εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα κάτι καλά, κάτι δεν έχουμε εμείς καλώς καμωμένο. Αλλά πέρα από το σουβλάκι είναι όλα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Το ψωμί έχει πάει ένα 10-20 από 70-80 λεπτά. Χαρακτηριστικά, επειδή εμείς πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, είμαστε απλοί πολίτες άνθρωποι της καθημερινότητας, το ηλέλαιο από 1 ακόμα κάτι έχει πάει 3 ακόμα τόσο. Δηλαδή έχει τριπλασιαστεί επάνω. Και η αύξηση, να πούμε, ξεκίνησε πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι. Άρα δεν είχε να κάνει με την εξωτερική αυτή κρίση γενικότερη που υπάρχει κτλ. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα της ακρίβειας και νομίζω ότι η κυβέρνηση δυστυχώς περισσότερο παρακολουθεί παρά παίρνει κάποια συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση ακρίβειας. Και αυτό νομίζω είναι ορατό. Εγώ περπατάω και στις λαϊκές και οπουδήποτε υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι δυσαρέσκεια του κόσμου, γιατί το καλάθι της νοικοκυράς δεν είναι πλέον καλάθι, έχει μικρύνει πάρα πολύ, οι αποδοχές είναι πολύ χαμηλές, αλλά εκ των πραγμάτων υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και πάμε σε μια μεγαλύτερη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Το καλάθι έγινε ζεμπίλι. Τώρα, καθώς προχωρούμε, γιατί ακούγονται πολλά περί εκλογών, υπάρχει ένα κλίμα τέλος πάντων εκλογολογίας, ας το πούμε έτσι, αν και ο Πρωθυπουργός, είδες τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Μουσείο της Ακρόπολης? Τι παρακολούθησα αποσπασματικά από το δελτίο ειδήσεων. Βεβαίως άφησε ουσιαστικά μια χαραμάδα για εκλογές. Έτσι, λοιπόν, το γεγονός είναι ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Και οι πληροφορίες για εκλογές νομίζω ότι δεν είναι, μπορεί ο Πρωθυπουργός να ομνύει και να λέει θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Αλλά από εκεί και πέρα όλες οι ενδείξεις, ξέρεις αγαπητέ Αργέ, επειδή έχεις ασχοληθεί με εκλογές, το τι τηλεφωνήματα δεχόμαστε, μέχρι και την συγχωρεμένη τη μητέρα μου, η οποία έχει συγχωρεθεί από το 2014 πήρα από πολιτικό γραφείο, για να δουν πώς έχει υποθηθεί η υγεία της, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν εκπέμπουν έτσι ένα άρωμα εκλογών.
Πώς βλέπεις όλες αυτές τις δυνάμεις της κεντροδεξιάς, της δεξιάς, της πατριωτικής δεξιάς, οι οποίες δεν φαίνονται και τόσο ενθουσιασμένες με την πολιτική, όχι μόνο την εξωτερική και την εσωτερική, την οποία ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση? Ξέρεις, αγαπητέ Αργύρη, υπάρχει ένα παράδοξο στην Ελλάδα. Εξορκίζουμε τον όρο δεξιά, όταν ιστορικά, μα το δούμε και σε όλα τα κράτη, στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη κτλ., παντού υπάρχει ένα ισχυρό δεξιό κόμμα, και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα, θα έλεγα, εγγύς πολιτικά, ιδεολογικά, ένα μικρό κεντρό κόμμα κτλ., με το οποίο υπάρχει μια συνεργασία. Εδώ λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης μιλάει καθαρά για το κέντρο, μιλάει ότι απευθύνεται στους ψηφοφόρους του κέντρου. Να θυμίσω ότι όλοι οι ένικοι του Μαξίμου, και διέψευσε να κάνω λάθος, παρόχονται από το σημειτικό Πασόκ. Προβεβλημένος υπουργός ήταν γραμματέας της ΚΝΕ, όταν εγώ ήμουν υπεύθυνος ΔΑΠ νομικής εδώ και ο κεντρικός συμβούλιο ΦΕΑΠ στη νομική Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, άρα υπάρχει μια διαδικασία. Και αν δούμε με αφορμή και το Gay Pride, το οποίο έγινε στην Αθήνα, όπου υπήρχαν και περίπτερα του κοινάλ του ΣΥΡΙΖΑ και υπήρχε έτσι ισχυρή παρουσία στελεχών της κυβέρνησης, ο κύριος Πατέλης, ο οποίος, να θυμίσω, είναι διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, αλλά υπερθεματής της σεξουαλικής του ταυτότητας. Πείτε μου λοιπόν εσείς, κύριε Τινόπουλε, με την εμπειρία που έχετε, και απευθύνει το ερώτημα στους ακροατές σας, ποια είναι η διαφορά, βρείτε τις διαφορές. Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ. Εγώ θα έλεγα ότι ταυτίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο 80-90% των περιπτώσεων, και υπάρχουν επιμέρους διαφορές που έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με τις ιδεολογικές αφετηρίες. Άρα, εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει καταληπτό, και νομίζω ότι γίνεται καταληπτό, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, και στο Λεκανοπέδιο και πάντου, ότι από τη μια μεριά είναι αυτές οι δυνάμεις, όλες δηλαδή, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες θέλουν μια κοινωνία πολυπολιτισμική, οι οποίες θεωρούν ότι θα λύσουν το δημογραφικό με τους λαθρεις βορείς. Να θυμίσω ότι 8 στις 10 γεννήσεις είναι αλλοδαποί. Αυτοί που θέλουν ουσιαστικά αυτή τη διαδικασία που οδηγούμε σε μια απορθοδοξοποίηση και αφελληνισμό της ελληνικής κοινωνίας, και από την άλλη είναι οι εθνοκεντρικές πατριωτικές δυνάμεις. Όλοι όσοι μεγαλώσαμε και γαλουχηθήκαμε με το τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, την πραγματική οικογένεια, έτσι, με πατέρα, μητέρα, χθες ήταν η γιορτή του πατέρα, λοιπόν, με τα παιδιά, όμορφα και ωραία, με τις οικογένειες, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, τους μικρομεσαίους, τους νοικοκυρέους που λέγαμε. Αυτός ο χώρος λοιπόν, οι πλατιές αυτές τις λαϊκές μάζες δεν εκπροσωπούνται ουσιαστικά. Γι' αυτό και υπάρχουν και κάποιοι, νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, οψέποτε γίνουν, είναι η δημιουργία ακριβώς ενός ισχυρού πατριωτικού πόλου που θα εκφράσει όλες αυτές τις δυνάμεις, και ουσιαστικά θα ακολουθήσουμε αυτό το οποίο βλέπετε να συμβαίνει στην Ευρώπη. Ξέρετε, κύριε Δινόπουλε, είπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και γενικότερα όλοι οι πολιτικοί στην Ελλάδα ξορκίζουν και αναθεματίζουν τον κύριο Όρμπαν. Λοιπόν, δεν έχω καμία προσωπική σχέση κτλ. Ο κύριος Όρμπαν όμως, εκτός ότι δεν δέχεται λαθροεισβολές, και ενώ η Ουγγαρία είναι, και επαναλαμβάνω τον όρο λαθροεισβολέας, γιατί και το στέχει κρίνει ότι το 90% τουλάχιστον είναι λαθροεισβολής, δεν είναι πρόσφυγες. Ας πάει κάποιος να ανατρέξει στη σύμβαση για να δει ποιος είναι ο ορισμός κτλ. Και το καθεξής. Λοιπόν, αυτός ο κακός λοιπόν, τι έκανε? Έδωσε άτοκα δάνεια σε όσους κάνουν οικογένεια, Ούγγρους, και τους χάρισε τα του καδάνια όσους κάνουν τρία παιδιά. Το αποτέλεσμα είναι μέσα σε δύο χρόνια να αυξηθούν κατά 60% οι αυξήσεις Ούγγρων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν η Ελλάδα, με βάση διάφορες εκθέσεις επίσημες, θα είναι σε 2 εκατομμύρια Έλληνες λιγότεροι σε 10-15 χρόνια. Όταν ο ανθός των επιστημόνων καθημερινά έρχονται παιδιά στο γραφείο μου, φεύγουν στο εξωτερικό 500-600 χιλιάδες. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνω, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα δημογραφικό. Γιατί αυτή τη στιγμή, αντί να ενθαρρύνεται η δημιουργία μιας πολύτεκνης οικογένειας, μιας τρίτεκνης οικογένειας, ουσιαστικά τι γίνεται? Με την υπερφορολόγηση και με αυτά λειτουργεί αποτρεπτικά η δημιουργία καν οικογένειας. Και θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Αυτό το επίδομα, το Fuel Pass των 600 υποτίθεται ευρώ, που δεν είναι 600 ευρώ, τελικά είναι πολύ λιγότερο στις περισσότερες περιπτώσεις. Ένας άγαμος, ο οποίος έχει 45... Εννοείς για το ηλεκτρικό ρεύμα, όχι, ναι, το Fuel Pass, το Energy Pass, ας το πούμε έτσι. Μπράβο. Και λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, Νίκο μου. Ναι, 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 βεβαίως. Ένας άγαμος με 45.000 ευρώ εισόδημα δικαιούται να πάρει αυτή το επίδομα. Μια οικογένεια τετραμελής, πενταμελής που έχει 46.000 ευρώ εισόδημα δεν δικαιούται. Είναι πάρα πολλά ζητήματα, δυστυχώς, τα οποία τα βλέπει ο κόσμος και πρέπει να γίνει λοιπόν καταληπτό. Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι να εκφραστεί επιτέλους πολιτικά ένας χώρος πατριωτικός. Όλες οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ότι είναι αυτό το ποσοστό αρκετά μεγάλο, που μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής ανατροπής, επιστροφής στις ρίζες και
στις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού. Νίκος Βασιλιάδης, καθηγητής της νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δικηγόρος, ενεργός πολίτης και πρόεδρος της κίνησης Ελεύθερη Πατρίδα. Νίκο Βασιλιάδη, σε ευχαριστούμε. Θα έχουμε την εβδομάδα. Ευκαιρία να τα ξαναπούμε πρώτα από τη συχνότητα του Ελλάδα FM. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.